Κανονιέρδες Θερμαϊκός Θεσσαλονίκης για το ποτάλιμα της Α κατηγορίας, δεύτερη αγωνιστική. Στη σέντρα τώρα η ομάδα των Κανονιέρδων και ξεκινάει το παιχνίδι με τον Αντίνα να κάνει μια βαθιά παλιά. Προσπαθεί εδώ ο Ρέπας. Κυρχελετζής. Γυρίζουν την μπάλα οι Κανονιέρδες. Και τώρα Βέρα για τον Καρά. Ωραία παλιά για τον Ρέπα. Για να δούμε. Το σούντε και ο Κορμαρίς με τα πόδια θα διώξει. Πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα των Κανονιέρδων. Το πλάγιο out τώρα για τους Κανονιέρδες με τον Κότσκα και ο Ρέπα. Θα κάνει τη σέντρα και η μπάλα τελικά δεν ξέρω χτύπησε στο χέρι του Παπαδημητρίου. Μπήκε ο Ρέπας από δεξιά και πιεζόταν από τον Παπαδημητρίου. Προσπάθησε να κάνει τη σέντρα. Η μπάλα τελικά corner. Εδώ φάουλ τώρα για την ομάδα του Θερμαϊκού. Εκτελείται δυνατά. Πιστόπουλος θα κάνει τη σέντρα. Μια κεφαλιά εκεί για την ομάδα του Θερμαϊκού. Η μπάλα έξω. Οι φιλοξενούμενοι στην επίθεση από την δεξιά πλευρά. Για να δούμε, μπαίνει από δεξιά, κάνει τη σέντρα. Εκείνο ο Πιστόπουλος μπαίνει από αριστερά, κάνει το σούτ. Εκεί πάνω στη γραμμή θα διώξει ο Ντίνας. Και τώρα Κότσκα πιο μακριά. Θα ξαναπάρουν την μπάλα επέκτηση του Θερμαϊκού. Χατζηλούδης. Χατζηλούδης το σούτ στο εξωτερικό μέρος των δικτύων του Γιώτα. Η ομάδα των Κανονιέρδων τώρα με τον Καρά. Παίζουν το 1-2. Θα πάρει ο Ανθόπουλος. Ανθόπουλος θα δώσει τον Τοπαλίδη. Τοπαλίδης κάνει την προσποίηση. Θα περάσει έναν παίκτη. Θα περάσει και δεύτερο. Μπαίνει στην περιοχή. Τοπαλίδης στον Καρά. Το πλασέ και γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια εδώ που Τοπαλίδη μπήκε, πέρασε δύο παίκτες από δεξιά. Έκανε την μπάζα στον Καρά με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ. Ο τελευταίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κορμαρί. Έτσι λοιπόν γίνεται το 1-0. Η ομάδα του Θερμαϊκού τώρα στο χώρο του κέντρου. Από δεξιά τώρα γίνεται η πάσα για να δούμε θα βγει η σέντρα. Βγαίνει η σέντρα. Πιστόπουλος θα κάνει το σουτ. Πέφτει ο Γιώτας και διώχνει πιο μακριά η αμυντική εκεί με τον Γάτο να απομακρύνει. Θα πάρει ο Γούσιος. Θα δώσει τον Χατζηλούδη μια προθυμένη παλιά. Εκεί αριστερά θα γίνει σέντρα. Μέσα στην περιοχή θα διώξουν οι Κανονιέρδες. Γίνεται σέντρα σουτ και ο διαιτητής θα δίνει πέναλτι. Θεωρώντας ότι η μπάλα χτύπησε σε χέρι αμυντικού εκεί στου Γάτου και του βγάζει κίτρινη κάρτα. Διαμαρτύρονται τώρα εδώ οι Κανονιέρδες. Ισχυρίζονται ότι η μπάλα δεν χτύπησε σε χέρι. Προσπάθησαν να απομακρύνουν εδώ οι Κανονιέρδες. Θα γίνει η σέντρα σουτ. Ζητάνε πέναλτι εδώ οι παίκτες του Θερμαϊκού. Το δίνει ο διαιτητής και δίνει και κίτρινη κάρτα στον αμυντικό, τον Αγάτο, των Κανονιέρδων. Πέναλτι για την ομάδα του Θερμαϊκού. Εκτελείται και μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Εκτελεστής εκεί ο Κορμαρίς. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Και μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Γιώτα. Το 1-0 παραμένει με τους Κανονιέρδες να έχουν κερδίσει ένα πλάγιο. Παπαδημητρίου προσπαθεί να διώξει. Έρχεται ο Βέρα να πάρει την κεφαλιά. Γιώτας, καταπληκτική μπάλα για τον Τοπαλίδη. Τοπαλίδη στο σούτ εκεί κόντρα. Του κάνει ο Παπαδημητρίου έγκαιρα. Χατζημαρσιβάς τώρα πιο μακριά θα διώξει. Κεφαλιά του Ντίνα. Η μπάλα έρχεται στον Τοπαλίδη εκεί. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Καθώς η μπάλα πρέπει να βρει και στο χέρι του Χατζηλούδη, στο έδαφος εδώ παίκτης των Κανονιέριδων. Λίγο έξω την μεγάλη περιοχή, εκεί ο Χατζηλούδης με το χέρι έδιωξε την μπάλα, δεν έδωσε κάτι ο διαιτητής. Και τώρα η φιλοξενούμενη μια βαθιά παλιά του Παπαδημητρίου. Για να δούμε εκεί ο Ντίνας προσπαθεί να διώξει. Ο Κότσκα πιο μακριά, λάθος απομάκρυση, βγαίνει ο Γιώτας.
Και τελικά ο διαιτητής δίνει πέναλτι. Δεύτερο πέναλτι για την ομάδα του Θερμαϊκού σε αυτή την έξοδο του Γιώτα. Ο Πιστόπουλος εκεί διεκδίκησε την μπάλα, βρέθηκε στο έδαφος. Ο διαιτητής θεώρησε αντικανονική την ενέργεια του τερματοφύλακα και δίνει πέναλτι για την ομάδα του Θερμαϊκού. Προσπάθησαν εκεί να διώξουν οι αμυντικοί του των κανονιέριδων. Η μπάλα σηκώθηκε ψηλά, διεκδικήθηκε από τον Ογιώτα και από τον Πιστόπουλο. Ο διαιτητής θεώρησε ότι αυτή η φάση είναι πέναλτι για την ομάδα του Θερμαϊκού και το έδωσε. Δεύτερο πέναλτι λοιπόν για τους φιλοξενούμενους μέσα σε λίγα λεπτά, με τον Πιστόπουλο να παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Γιώτας κάτω τα δοκάρια, πέφτει ο Γιώτας, αποκρούει και κρατάει το 1-0. Δεν κατάφεραν πάλι οι παίκτες του Θερμαϊκού να σκοράρουν. Από τα 11 μέτρα, μία το δοκάρι, μία ο Γιώτας. Εδώ ο Πιστόπουλος έχασε το πέναλτι. Απόκρουσε ο Γιώτας. Οι φιλοξενούμενοι τώρα στην επίθεση με τον Κορμαρί. Μπαίνει στην περιοχή, εκεί ένα μαρκάρισμα. Και πέναλτι, τρίτο πέναλτι μέσα σε 12 λεπτά από τον κύριο Δαδάνη. Εκεί το μαρκάρισμα του Χερχέλετζη. Πήρε την μπάλα ο Κορμαρίς, προσπάθησε να μπει στην περιοχή, μπήκε εκεί ο Χερχέλετζης, έβαλε το πόδι του, ο κύριος διαιτητής θεώρησε αντικανονική αυτή την ενέργεια του αμυντικού των κανονιέριδων. Πέναλτι λοιπόν για την ομάδα του Θερμαϊκού, τρίτο πέναλτι. Αυτή τη φορά ο Αρσενίδης εκτελεί και γκολ 1-1 για την ομάδα του Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αρσενίδη. Δεύτερο ημίχρονο στη σέντρα η ομάδα του Θερμαϊκού. 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Ένα κόρνερ τώρα για τους κανονιέριδες. Με πάσα εκτελεσμένο θα πάρει την μπάλα ο Καράς και προσθέτει του Χατζηπαρασκευά. Ο Καράς θα κάνει τη σέντρα που μάκρυνε. Το σούτ του Ντίνα, η μπάλα έξω. Ευκαιρία εδώ για τους κανονιέριδες. Φάουλ τώρα με τον Πιστόπουλο πάνω από την μπάλα για την ομάδα του Θερμαϊκού. Εκτελείται δυνατά, εκτελεσμένο, πολύ καλό το φάουλ, η μπάλα μόλις out. Από δεξιά τώρα η ομάδα των κανονιέριδων. Για δούμε, μπαίνει ο Τοπαλίδης, εκεί στο έδαφος ο Καράς. Δεν δίνει κάτι ο διαιτητής. Φτάνει μπάλα στο Γιώτα που απομακρύνει. Για να δούμε την φάση ξανά. Ο Τοπαλίδης μπήκε από δεξιά εκεί. Ο Χατζηλούδης, ένα τραύμα στον παίκτη των κανονιέριδων, τον Καρά, που προσπάθησε να μπει. Ο διαιτητής θεώρησε κανονικό το μαρκάρισμα. Δεν έδωσε κάτι. Φάουλ τώρα για την ομάδα των κανονιέριδων. Καράς και Ντίνας πάνω από την μπάλα. Καράς λίγα μέτρα φόρα. Θα δώσει και στο Ρέπα, τελικά σε θέση offside ο Ρέπα, η μπάλα βγήκε out κιόλας. Η ομάδα του Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης με τον Καραμουκίδη να αλλάζει παιχνίδι. Αρσενίδης θα κάνει το σιό την μπάλα έξω. Θα πάρει ο Τσοπουλίδης τώρα για τους κανονιέριδες. Τσοπουλίδης θα γίνει κόντρα. Θα φτάσει η μπάλα στον Ρέπα. Ρέπας κρατάει την μπάλα, θα δώσει τον Δανιηλίδη. Θα κάνει την τρίπλα αυτός, θα κάνει και το σούτ, την μπάλα έξω. Καλό το σούτ Δανιηλίδη, η μπάλα μόλις out. Η ομάδα του Θερμαϊκού τώρα στην επίθεση με τον Αρσενίδη.
Μια μπάλα για τον Πιστόπουλο. Θα κάνει το σου την μπάλα στο δοκάρι και μετά στο έδαφος. Φοβερό το σου του Πιστόπουλου. Δεν θα καταλήξει στα δίχτυα. Οριζόντιο δοκάρι για την ομάδα του Θερμαϊκού. Θα διώξουν τώρα οι αμυντικοί του Θερμαϊκού. Έρχεται την μπάλα μπροστά πίσω και ο Ντίνας θα γυρίσει ψύχρεμα στον Γιώτα. Και ο Πιστόπουλος πέφτει πάνω στον τερματοφύλακα των Κανονιέριδων. Και ενώ έχει κάρτα, για να δούμε τώρα δεύτερη κίτρινη στον Πιστόπουλο, ο οποίος απορεί και τώρα κόκκινη. Αποβάλλεται ο επιθετικός του Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό το μαρκάρισμα στον τερματοφύλακα Λιάβας, εκεί θα γίνουν οι κόντρες, θα διώξει ο Παπαδημητρίου. Και λήξει το αγώνα, τελικό αποτέλεσμα, Κανονιέρης Θερμαϊκός 1-1.